Κυρίως με C++ με προγραμματισμό αντιμήνου σπαθής. C++ μαθαίνουν και φοιτητές στα πρώτα έτη. Για να σας δώσω μια εικόνα να καταλάβετε. Όταν κάνεις τα πρώτα εξάμεινα σε μεταγενέστερα. Δεύτερο έτος και πάνω. Και αυτή είναι η βάση μας, αλλά συγχρόνως έχουμε και ρομποτική και Turing machines αυτόματα και ψηφιακή σχεδίαση με γλωσσικές πύλες, με προσομοιώσεις και graph-theory. Προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορους τομείς ώστε τα παιδιά πάρουν μια εικόνα της πληροφορικής και αν μπορούμε να την αγαπήσουμε, αν και σε αυτό νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Θέλω να σας πω ότι επειδή η πληροφορική είχε επισκεφθεί ο πρόεδρος της Oracle Ευρώπης το σχολείο μας πριν 3 χρόνια, όταν αρχίσαμε το CTY, και δεν θα ξεχάσω που μου έλεγε ότι 60.000 θέσεις εργασίας στην πληροφορική μένουν ακάλυπτες στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη λόγω κανονισμών να, ας το πει ο όρος για ανθρώπους που μιλάμε, να εισάγει αρκετό εργατικό προσωπικό από τις χώρες Ασίας, Ινδία κτλ. Συνεπώς αναγκάζονται να φέρουν οι εταιρείες ή τα stations των εταιριών. Είναι μεγάλο μέλλον που μπορεί να γίνει για τη χώρα μας. Γι' αυτό από την πρώτη χρονιά βάλαμε αυτό το μάθημα, όπως και όλα μας τα μαθήματα που μιλάει το κράτος, είναι μια σουίτα μαθημάτων πληροφορικής. Και τώρα θα επεκταθούμε σε άλλους κλάδους. Και γιατί το online έχει μια φυσικότητα όπως λέει πληροφορική σε υπολογιστή, αλλά και γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια όθηση. Γιατί είναι τα μαθηματικά του μέλλοντος επί της ουσίας. Εδώ, παιδιά, πώς είστε από Αθήνα?